Γεια σας, είμαι η Δέμιλη, η αλλιώς Εμιλία και ασχολούμαι με τη μουσική, με το τραγούδι, είμαι επίσης και φοιτήτρια. Αυτά. Είμαι στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τη σχολή την έχω σαν plan B, οπότε την ξεχνάμε. Με το τραγούδι ήθελα να ασχοληθώ πάντα. Ήτανε το pop, πολύ κοινό, αλλά δεν βαριέσαι τώρα. Ήταν το όνειρό μου από μικρή. Είχαμε πιάνο στο σπίτι, ξεκίνησα να παίζω, μεταγράφηκα σε οδείο. Και γενικότερα με ενδιέφερε πάντα το τραγούδι, οπότε και πήγα προς τα εκεί. Στην καθημερινότητά μου, εξαρτάται τη μέρα. Αν είμαι σε κακή μέρα, θα σηκωθώ από το κρεβάτι και θα σηκωθώ και αυτό είναι. Μετά θα ξανακοιμηθώ όταν είναι η ώρα, αλλά θα μείνω στο κρεβάτι. Στις καλές μέρες ξυπνάω νωρίς, σχετικά. Τρώω πρωινό, ετοιμάζομαι λίγο έτσι, βάζω τα βγαίνω λίγο με τους φίλους μου, πάω κάποια βόλτα ή δουλειά. Στη συνέχεια γυρίζω σπίτι, ύπνος οπωσδήποτε, το μεσημέρι έχουμε σιέστα. Και το βράδυ είτε θα βγω για κάποιο ποτό, είτε θα χάσω σπίτι μου, αυτά. Κοίτα, δεν ξέρω άμα είμαι από τα τυχερά παιδιά, που γενικά είμαι πολύ αισιόδοξη. Δεν έχω αισθανθεί ποτέ έτσι ιδιαίτερη θλίψη ή παράπονο ή άγχος ή κάτι. Θυμάμαι το μόνο που ήταν λίγο εκτός του ελέγχου μου. Θυμάμαι στο Λύκειο, τρίτη Λυκείου, από εκεί που είχα πάρα πολύ καθαρό δέρμα, έβγαλα πάρα πολύ ακμή στο λαιμό, στο πρόσωπο και σε έτσι σοβαρό, είχε φτάσει πολύ η ακμή. Και θυμάμαι κάποια σχόλια έτσι λίγο, με ψιλοπειράζανε. Και δεν πολύ έβγαινα άβαυτη, ούτε στο περίπτερο, αλλά εντάξει. Έκανα θεραπεία εξάμηνη που είχα ξηροδερμία, αυτά τα έτσι πολύ δυνατά, όσοι έχουν περάσει ακμή γνωρίζουν, τα πολύ δυνατά χάπια που ξεραίνεται, μέχρι πίσω από τα αυτή είχα ξηροδερμία, δεν μπορούσα να υδρώσω γιατί είχε λεπτύνει πολύ το δέρμα μου και κοκκίνιζα, δεν μπορούσα να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Κοίταξε, το να έχεις από εκεί που έχεις ξαφνικά ένα πολύ καλό δέρμα, έτσι λίγο παιδικό, εφηβικό και ξαφνικά πετάς ακμή, είναι ένα λίγο σε ταρακουνάει. Ειδικά όταν, ας πούμε, το συνηθισμένο ή τι να πω τώρα. Αυτό που, ναι, έχει περάσει σαν πρότυπο είναι το ωραίο δέρμα, το λίγο δέρμα. Μου είχε στοιχήσει λίγο, γιατί ήξερα ότι θα κρυθώ και κρύθηκα, αλλά δεν πειράζει. Πώς αντιδρούσα. Υπήρχαν μέρες, ας πούμε, που δεν ήθελα να πάω στο σχολείο, ειδικά όταν είχα έξαρση, δεν ήθελα να πάω στο σχολείο. Ή, ας πούμε, ερχόταν το delivery στο σπίτι και έπρεπε να ήμουν φτιαγμένη για να ανοίξω το delivery. Ή στο περίπτερο. Μου είχε λίγο εντάξει, αλλά ξεπεράσαμε. Να ξεπεράσω την ακμή μου πήρε ένα χρόνο, εξάμηνη ήταν θεραπεία, 4 μήνες ήταν το ψυχολογικό. Είχα όλο αυτό το άγχος, το τι θα πει ο κόσμος, το πώς θα πάω έξω που θα είναι οι φίλες μου κουκλάρες, ας πούμε, και με τις δερματάρες και αυτά, και εγώ ήμουνα μη, ας πούμε, κουκλάρα, μη αντιστοίχου επίπεδου. Ένιωθα λίγο άσχημα και σε εκείνη την ηλικία οι έφηβοι, τα παιδιά, ίσως είναι λίγο έτσι πιο με το γάντι, αλλά δεν είχα δεχτεί. Είχα δεχτεί σχόλια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είχα δεχτεί, ας πούμε, τόση πολύ κριτική. Ήταν πιο πολύ στο μυαλό μου. Παιδιά, ένα πράγμα θα σας πω. Όσοι και όσες έχετε καλό δέρμα, μην πηγαίνετε σε άτομα που έχουν ακμή και λέτε πω έβγαλα ένα σπυράκι σήμερα γιατί μπορεί να τρελαθώ. Το οποίο το κάνω τώρα που το δέρμα μου έχει καθαρίσει. Βγάζω ένα σπυράκι και λέω Παναγία μου, ήρθε στο κόσμο. Δεν έχετε τίποτα, είναι στο μυαλό σας. Αφήστε μας που περάσαμε να ξέρουμε κάτι παραπάνω.
Καλά, εγώ γενικά τι θα σας πω για... Όταν υπάρχουν έτσι τόσο σοβαρά θέματα, όπως κάποιο τροχαίο, όπως αναπηρίες, δεν ξέρω οτιδήποτε, τι να μας πει ακμή, έτσι. Αλλά καμιά φορά και η σύγκριση δεν χρειάζεται, γιατί ούτε ο άλλος καταλαβαίνει, ας πούμε, τι μπορεί να περνάμε, που ναι μεν στο συγκεκριμένο θέμα πραγματικά το μεγαλύτερο μέρος είναι στο μυαλό μας, αλλά είναι ένα πρόβλημα, ξυπνάμε έτσι. Κι άμα το έχεις πάρει από την αρχή στραβά, φαντάσου να ξυπνάς και να αντιμετωπίσεις το ίδιο πρόβλημα, να μην διορθώνεται αυτό το πράγμα για μεγάλο διάστημα, να ξυπνάς έτσι και να σου πηγαίνει η μέρα σου... Να μην πηγαίνει τον καλό. Τι συναισθήματα μπορεί να σου προκαλέσει ακμή, μπορεί να σου προκαλέσει... Εγώ μιλάω και το ασφαλούς, έτσι δεν ήμουνα και... Θανάτα. Αλλά μπορεί να σου προκαλέσει στρες, σίγουρα. Τύπου στενοχώρια, τύπου γιατί σε μένα, μια αδικία, ένα κατητής, γιατί σε μένα και όχι στην στους άλλους. Μία αίσθηση, έναν κάποιον ανταγωνισμό σε normal πλαίσιο, ότι ας πούμε γιατί η φίλη μου, ο φίλος μου είναι αψεγάδιαστο, έχουν αψεγάδιαστο πρόσωπο και εγώ ας πούμε... Όχι. Τώρα δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι μπορεί να προκαλέσει έτσι πιο σε άλλα επίπεδα που είναι μη διαχειρίσιμο. Αλλά είναι ένα θέμα... Είναι ένα ζόρι εφηβικό. Και μη. Τι έχω να πω στα παιδιά που περνάνε ακμή. Να τους πω ότι είναι περαστικό. Ότι να είχαμε να λέγαμε και ότι... Θα σας πω και κάτι. Αυτοί που σας λέγανε τότε, που σας σχολιάζανε, θα δείτε ότι κάποια στιγμή θα τους βρείτε μπροστά σας και θα είναι για το ακριβώς αντίθετο μότο που έχω στη ζωή. Λοιπόν, ότι όλα τα πράγματα για καλό και ότι όλα τα εμπόδια για καλό και επίσης όταν σ' αρέσει κάποιο... Όταν σ' αρέσει κάποιος ή κάποια, θα γνωρίζεις πρώτα όλη την παρέα, να δεις ποιος είναι ωραιότερος και μετά. Λοιπόν, προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσω τη σχολή, τελειώνω φέτος, γι' αυτό το τρέχω λίγο, ώστε να έχω περισσότερο χρόνο να αφιερώσω στη μουσική. Πρόσφατα βγάλαμε κομμάτι με την εταιρεία μου, την Panic Records, λέγεται Δοξικό. Έχει να κάνει, είναι ένα κομμάτι, τέλος πάντων, για... οποιαδήποτε τοξική κατάσταση ενδεχομένως έχει βρεθεί κάποιος, σε μια οποιαδήποτε τοξική σχέση, οικογενειακή, φιλική, ερωτική, οτιδήποτε, και από αυτή τη σχέση έχει καταφέρει να βγει, όχι αλόβητος, αλλά νικητής κάποια στιγμή. Κοίταξε, το τραγούδι το έχω γράψει εγώ και η στίχη και το σενάριο όλο είναι καθαρά βιωματικό. Αφορά σε μια κατάσταση που είχα βιώσει, δεν θα την πω σχέση, γιατί... κρίμα στη λέξη, αλλά τώρα που το κοιτάω, επειδή έχει περάσει ένα διάστημα, τώρα που το κοιτάω σαν εξωτερικός παρατηρητής, μπορώ να πω ότι καλώς που ήρθε και να είμαστε καλά. Ας έρθουν και άλλα, δεν πειράζει. Έχω βγει από αυτό το πράγμα πιο δυνατή. Δεν έχω κάποιο αποθυμένο. Δεν ήμουν τέλεια σίγουρη, δηλαδή δεν ρίχνω το φταίξιμο μόνο στην άλλη πλευρά. Δεν υπήρξα κι εγώ. Δεν είμαι τέλεια, αλλά γι' αυτό είναι αυτά. Να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, έστω και έτσι. Έχουμε κλεισμένες κάποιες εμφανίσεις για το καλοκαίρι και σιγά σιγά με το που τελειώσει η σχολή ετοιμάζω καινούργια πραγματάκια, τραγουδάκια και τέτοια. Κοίταξε, γενικά μπορώ να πω ότι δεν έχω υπάρξει με τον εαυτό μου ιδιαίτερα ανασφαλής, αλλά η ακμή όσο μεγάλωνα και επειδή ήρθε και ξαφνικά ήταν κάτι που με επηρέασε. Δηλαδή πλέον είμαι και πιο ενημερωμένη. Δεύτερον, γνωρίζω πιο καλά το δέρμα μου, το πρόσωπό μου, περιποιούμε όχι πιο πολύ, αλλά πιο σωστά.
Κοίταξε, η ακμή είναι κάτι που επηρεάζει και τα ανεξαρτήτου φίλου, δηλαδή και τα κορίτσια και τα αγόρια. Είναι κάτι που φαίνεται, που κάνει μπαμ. Και πόσο μάλλον επειδή από μικρή είχα όνειρο να ασχοληθώ με τη μουσική, ήξερα ότι θα βρεθώ σε έναν χώρο που έχει έκθεση. Που η κάμερα θα παίρνει και το παραμικρό πόρο στο πρόσωπό σου, πώς να το πω. Οπότε ήταν έτσι επιθυμία μου να το ξεπεράσω αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον για το χώρο που ήθελα να ασχοληθώ. Τέλος καλό, όλα καλά. Να ήταν αυτά τα λιγότερα προβλήματα που περνάμε, αλλά να πω σε όλα τα κορίτσια και σε όλα τα αγόρια που... Και στους μεγαλύτερους, γιατί η ακμή δεν έχει... Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ακμής, δεν υπάρχει ηλικία. Ότι θα περάσει, ότι καταλαβαίνω τη δυσκολία, καταλαβαίνω και τα σχόλια, αλλά όλοι κρινόμαστε. Και εμείς που είχαμε την ακμή κρίναμε άλλους, θέλοντας εμείς που είχαν άλλα πράγματα. Θα περάσει και θα... Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αυτό θα γίνει.